Καλώς ήρθατε στο επόμενο επεισόδιο του Take It, στο νούμερο 5 αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βλέπουμε κολλημένο μπόλο, κανονικά θα πρέπει να κλείνει. Πήγα μάζεψα ακόμη μερικά ore, λίγο παραπάνω tin και copper και λίγο silver, και είναι ώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα μηχανήματά μας. Ναι, ήρθε η ώρα λοιπόν για τα πρώτα μας μηχανήματα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα λιώσω μόνο όσα χρειαζόμαστε, είπαμε, από αυτά εδώ πέρα τα ores, μάλλον, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για τα μηχανήματά σας. Πριν ξεκινήσουμε όμως να λιώνουμε, ήθελα να σας πω πώς θα υπολογίσετε περίπου τι χρειάζεστε, και ας ξεκινήσουμε με το τι θα χρειαστεί να φτιάξουμε. Ένα generator για αρχή, ένα απλό generator εδώ. Χρειαζόμαστε 3 refined iron, και για την μπαταρία μας, αν δεν κάνω λάθος, χρειαζόμαστε 4 tin. Οπότε χρειαζόμαστε 3 refined iron για εδώ, και αν δεν κάνω λάθος χρειαζόμαστε και άλλα 5 για να φτιάξουμε το φούρνο, το μεταλλικό που θα χρειαστούμε οπωσδήποτε. Είπαμε χρειαζόμαστε 4 tin για την μπαταρία, και επειδή όμως θα φτιάξουμε 2 μπαταρίες, πιστεύω ότι είναι αρκετές, ας διπλασιάσουμε λοιπόν αυτά, και εδώ. Τι άλλο, θα χρειαστούμε μετά ένα macerator, είναι αυτό, όχι αυτό, εδώ. Ο macerator χρειάζεται ένα machine block, το οποίο φτιάχνεται από 8 refined iron, και ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο χρειαζόμαστε ένα refined iron, οπότε σύλλον 9, 2 redstone και μερικά καλώδια. Αν δεν κάνω λάθος, είχα φτιάξει καλώδια σε προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, να τα, έχουμε 6 ακριβώς, θα χρειαστούμε μερικά παραπάνω, οπότε θα λιώσουμε και λίγα κόπερ ακόμα. Χρυσό προς το παρόν δεν θα λιώσουμε, δεν χρειαζόμαστε, και είπαμε χρειαζόμαστε άλλα 8, σίδερα. Αυτά 8, συγγνώμη, 9. Πιστεύω ότι με αυτά εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι. 25 σίδερα, 8 tin και 6 copper. Βασικά που έχει 6, 12 μαζί με τα προηγούμενα που είχαμε φτιάξει. Οπότε τα λιώνω και επιστρέφω αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τη διαδικασία μας. Okay, έχω ψήσει. Συγγνώμη. Okay, λέω, έχω ψήσει εδώ πέρα σίδερα, και μερικά τα ξαναέψησα. Αν πάρεις την μπάρα του σίδερου και την ξαναψήσεις, κάνεις το refined iron, το οποίο μας χρειάζεται για τα περισσότερα μηχανήματα. Ας ψήσουμε λίγο και τα υπόλοιπα, και όσο ψήνουμε ας φτιάξουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, machine block είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα χρειαστείτε στα περισσότερα μηχανήματα. Φυσικά όχι μόνο αυτό, πολύ περισσότερα πράγματα. Και ας πάρουμε και μερικά redstone, όχι εδώ, μερικά redstone πιστεύω, όχι, 2 είναι αρκετά, ναι. Και ας φτιάξουμε ένα κύκλωμα. 2 redstone στη μέση στις άκρες, πάνω και κάτω καλώδια, copper cable, χάλκινα καλώδια, μονωμένα, και στη μέση ένα refined iron. Και φτιάχνουμε το ηλεκτρικό μας κύκλωμα. Τώρα, θα χρειαστούμε τις πέτρες από το χαλίκι, οπότε θα στήσουμε μερικά χαλίκια κάτω. Ο τρόπος για να τις πάρετε είναι τυχαίο, αν θα πάρετε πέτρα ή το χαλίκι σκάβοντας τα. Οπότε θα διορθώσουμε το φτιάρι μας. Okay.
Και ας αρχίσουμε. Όπως βλέπετε, εδώ αυτό έγινε πέτρα και αυτό έγινε ξανά χαλίκι. Χρειαζόμαστε τρεις από αυτές. Ας στήσουμε λοιπόν. Έχουμε μία, άλλες τρεις, άλλες δύο μάλλον. Δεν βλέπω όμως να πέφτουν τίποτα. Λοιπόν, πού θα πάει? Okay, έχουμε τις άλλες δύο πέτρες που χρειαζόμαστε. Ας καθαρίσουμε το μέρος. Ας καλύψουμε αυτήν εδώ την τρύπα. Okay. Και ώρα να φτιάξουμε το macerator μας. Τρεις πέτρες εδώ έτσι. Χρειαζόμαστε και μερικές πετρούλες από αυτές. Βάζουμε τις πέτρες αυτές εδώ. Δύο πέτρες απλές cobblestone στις άκρες, το κύκλωμα από κάτω και, και το machine block στη μέση και έχουμε το macerator μας. Τώρα, το macerator θα προτιμούσα να το βάλω εδώ, αλλά θα το μετακινήσουμε αργότερα όταν θα είναι έτοιμο το σπίτι. Οπότε προς το παρόν θα το βάλουμε εδώ. Ναι, και εδώ πίσω θα βάλουμε ό,τι χρειάζεται από ενέργεια σε άποψη. Ας σπάσουμε το κρεβάτι και ας τοποθετήσουμε το macerator έτσι εδώ. Φυσικά αυτό για να δουλέψει χρειάζεται ενέργεια, την οποία ενέργεια θα την παράγουμε σε ένα λεπτάκι. Τα καλώδια που είχαμε φτιάξει, υπάρχουν δύο τρόποι να τα φτιάξετε. Είτε απλά φτιάχνοντας αυτά εδώ τα καλώδια και μετά βάζοντας σε αυτά εδώ τα καλώδια ένα λάστιχο από πάνω, ή πολύ απλά βάζοντας έτσι τα καλώδια και τα λάστιχα από πριν. Οπότε αυτό θα σας δώσει μια εξάδα από καλώδια. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά, δεν κερδίζετε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον κάτι. Οπότε έχουμε τα καλώδια μας εδώ. Θα χρειαστούμε γεννήτριες. Η γεννήτρια λοιπόν φτιάχνεται ως εξής. Φτιάχνοντας έναν φούρνο απλό, κανονικό. Ναι, χρειαζόμαστε και άλλες πέτρες. Πάντα να κουβαλάς μια ξύνα μαζί σου. Λοιπόν, πέτρες. Φτιάχνοντας ένα φούρνο κανονικό, θα φτιάξουμε δύο για την περίπτωσή μας, γιατί χρειαζόμαστε δύο γεννήτριες. Πάντα δεν είναι απαραίτητο βέβαια. Και όπως θυμόμαστε, φτιάχνουμε έναν έναν μεταλλικό φούρνο. Αναβαθμίζουμε λοιπόν το φούρνο μας, ένα-δύο. Και μετά για να το φτιάξουμε, να κάνουμε τον μεταλλικό μας φούρνο, ελπίζω να τα κάνω σωστά. Generator. Εδώ. Σωστά. Χρειαζόμαστε μπαταρία και 3 refined iron. Οπότε αν θυμάμαι, όχι, δεν ψήσαμε. Οπότε ας περιμένουμε να ψηθούν τουλάχιστον δύο, για να φτιάξουμε μία γεννήτρια τουλάχιστον. Άλλο ένα. Φυσικά υπάρχει τρόπος και άλλος τρόπος να κάνετε τη γεννήτρια, αλλά δεν συμφέρει από άποψη πόρων. Πριν φτιάξουμε βέβαια τη γεννήτρια, χρειαζόμαστε μία μπαταρία, η οποία μπαταρία χρειάζεται τίν και λίγο εδώ και ένα redstone. Δύο. Ένα, δύο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 4 τίν για μια μπαταρία. Να ψήσουμε και τα υπόλοιπα. Μόλις ψηθούν, επιστρέφω. Okay, έτοιμα. Και ας συνεχίσουμε φτιάχνοντας τις μπαταρίες μας. Οι μπαταρίες φτιάχνονται ως εξής. Βάζουμε τιν στις δύο άκρες, όπως βλέπετε εδώ. Ένα καλώδιο από πάνω και δύο redstone στη μέση. Έτσι φτιάχνεται μια άδεια μπαταρία. Επαναφορτίσιμη κιόλας, έτσι.
να φτιάξουμε άλλη μία. Έχουμε αυτό το redstone, ας το πάρω όλο μαζί μου να τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, είπαμε τα την έτσι εδώ, ένα καλώδιο από πάνω και δύο redstone στη μέση. Έχουμε τις δύο μπαταρίες μας, βάζουμε τις δύο μπαταρίες επάνω, τα τρία refined iron στη μέση και τους δύο μεταλλικούς μας φούρνους από κάτω. Λοιπόν, ας τοποθετήσουμε και το κρεβάτι μας κάπου εδώ, καλά είναι, μπορούμε να κοιμηθούμε. Και ας βάλουμε τις γεννήτριές μας εδώ πίσω, θα βάλουμε μία από εδώ και μία από εδώ και θα τραβήξουμε καλώδιο μετά στα μηχανήματά μας. Θα βάλουμε και ένα εδώ και ένα εδώ. Okay. Εδώ. Τώρα, επόμενο μηχάνημα που χρειαζόμαστε είναι το extractor. Το extractor μας χρησιμεύει για να βγάζουμε παραπάνω λάστιχα από κάθε sticky resin. Για να φτιάξουμε το extractor, ας συμβουλευτούμε τον οδηγό μας εδώ, χρειαζόμαστε ένα machine block, ένα κύκλωμα και 4 tree-tap αχρησιμοποίητα. Το τονίζω γιατί για παράδειγμα αυτό εδώ, αυτό εδώ το tree-tap δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το μηχάνημά μας. Χρειαζόμαστε αχρησιμοποίητα. Οπότε για να δούμε τι χρειαζόμαστε. Ένα machine block είπαμε. Εδώ είχαμε κάποια... Εδώ είναι. Από εδώ δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Θα αλλιώσουμε μερικά σίδερα ακόμα. Τι κάνω. Εδώ. Θα αλλιώσουμε μερικά σίδερα ακόμα. Machine block χρειάζεται 8. Και ας φτιάξουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Δεν έχουμε καλώδια. Υπέροχα. Έχουμε. Εδώ. Ωραία. Ας φτιάξουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα προς το παρόν. Ουψ. Και ας λιώσουμε. Αφού φτιάξουμε το extractor και το macerator, θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας στο παρόν. Υπάρχει άλλο ένα μηχάνημα το οποίο compressor εδώ, το οποίο προς το παρόν δεν μας χρειάζεται, αλλά θα μας χρειαστεί στην πορεία για να φτιάξουμε μερικά αντικείμενα. Όσο περιμένουμε να φτιάξουμε το κύκλωμά μας, είμαι σίγουρος ότι το κάνω ανάποδα ως συνήθως, και τα καλώδια μας γύρω γύρω. Ωραία, το κύκλωμά μας είναι έτοιμο και θέλουμε άλλο ένα λιωμένο σίδερο, επαναλιωμένο σίδερο. Ωραία. Ας τα λιώσουμε όλα να τελειώνει η υπόθεση. Και ας φτιάξουμε όσο περιμένουμε 2 tree-tap ακόμα. Χρειάζομαι ξύλο. Εδώ είναι το ξύλο μου. Έχουμε 2 έτοιμα ήδη εκεί πέρα και ας φτιάξουμε άλλο ένα. Άλλα 2 μάλλον, συγγνώμη. Που θα μας χρειαστούν. Λοιπόν, φύγε εσύ, μπες εσύ. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Φτιάχνουμε το machine block. Έτσι. Βάζουμε το κύκλωμά μας εδώ. Εδώ. Βάζουμε τα 3 taps από εδώ που τα, τα 2 τα 3 taps. Τα 3 taps εδώ. Το machine block εδώ και το κύκλωμά μας εδώ. Και έχουμε ένα extractor. Τοποθετούμε και τον extractor εδώ. Και χάζουμε, άρα έκανα τόση ώρα αφού είχαμε το macerator γιατί τα έλειωνα.
Λοιπόν, ήταν ο λόγος που σας είπα, μη λιώνετε παραπάνω από όσα χρειάζεστε και δεν χρειαζόμασταν τόσο. Λοιπόν, ας βάλουμε μερικά κάρβουνα μες στις κινητριές μας. Ένα ακόμα και ένα εδώ. Και ας ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τα μηχανήματά μας. Θα πετάξουμε όλο μας το copper στο macerator και θα σας δείξω μετά τι ακριβώς θα γίνει και όλο το sticky resin στον extractor. Και ας βάλουμε τα υπόλοιπα κάρβουνα μέσα στις γεννήτριές μας για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όπως βλέπετε, ένα κομμάτι κόπερ έγινε δύο σκόνες, έγιναν δύο σκόνες. Οι δύο σκόνες θα γίνουν δύο μπάρες και εδώ το sticky resin, κάθε sticky resin γίνονται τρία rubber, τρία λάστιχα. Οπότε όπως βλέπετε θα πολλαπλασιάσουμε τα αντικείμενά μας, έτσι πολύ απλά. Εδώ έχουμε 12, γίναν 11 και εδώ γίναν 6. Και εδώ το ένα κομμάτι έγινε δύο σκόνες. Τι σκόνες τώρα, πολύ απλά, τις ψήνουμε. Αν είχαμε και λίγο κάρβουνο, εδώ. Περιμένουμε να γίνουν 10 και μετά θα τις ψήσω όλες μαζί. Τώρα νύχτωσε, ας κάνουμε και το spawn μας ένα reset. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Άμα σας άρεσε κάντε like από κάτω, αφήστε τα σχόλιά σας αν θέλετε να δείτε κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα σύντομα. Περιμένω την άποψή σας για το ποια από τις δύο πέτρες θα χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε για τείχους. Τι άλλο, άμα θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, απλά κάντε subscribe και με το που ανέβει το επόμενο βίντεο θα βγει στη μπροστινή σελίδα στο YouTube για να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.